ούτε καν τη θεραπευτική αξία της ασπιρίνης για τον πονοκέφαλο, δεν έχουν τα μέτρα που εξήγηλε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κρέκας για τη θεραπεία του καρκίνου της ακρίβειας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μέσα σε όλα έφερε και την απαγόρευση των προσφορών το τρίμηνο των ανατιμήσεων, δηλαδή έκανε το ακριβώς αντίθετο για το συμφέρον των καταναλωτών. Προσέφερε ασυλία στα ανατιμημένα προϊόντα και κατάργησε τον ανταγωνισμό που θα μπορούσε να τα κάνει πιθανώς φθηνότερα. Δύσκολα δεν είναι, πάρα πολύ δύσκολα για όλους. Τώρα το ότι υπάρχουν ας πούμε και τα συγκεκριμένα τα που δίνουν, που δίνουν με τις προσφορές, ας πούμε κάπως να κινηθεί η αγορά. Και διαβάω τις προσφορές, ευτυχώς είναι κελάκες που βοηθάνε πολύ. Σε πού έχετε διαπιστώσει εσείς ότι υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια σε αυτά που ψωνίζετε? Στα τρόφιμα. Η σημερινή κυβερνητική παρέμβαση απλώς αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να τα βάλει με τα πανίσχυρα καρτέλ του λανεμπορίου. Αλλιώς θα το έκανε αθόρυβα και αποτελεσματικά, χωρίς τα ρατατζούμ και φανφάρες από τηλεοράσεως. Άλλωστε, δεν έχει και χρόνο να ασχοληθεί με τον πόνο των Ελλήνων καταναλωτών. Έχει άλλες προτεραιότητες. Να παντρέψει άντρα μάντρα και γυναίκα με γυναίκα. Ναι, μας έχουν ρουφήξει το αίμα οι έμεση και οι άμεση φόροι. Είμαστε τελειωμένοι. Ένα πραγματάκι. Τέλος. Τέλος. Όσο μπορούμε υπομονή, αναγκαστικά με αυτά τα λίγα που ζούμε, όσο μπορούμε θα τα δίνουμε. Αναγκαστικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται το θέμα ότι φτωχαίνουμε κάθε μέρα, κυρία μου. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα και να δούμε πού θα τραβήξει η κατάσταση. Ξέρετε να δεις. Στο φτωχό πάντα ο φτωχός θα πληρώνει. Κανένας πλούσιος. Ο πλούσιος όσο και να κάτι περισσεύουν να φάνε. Ενώ ο φτωχός θα μετράει όλα.